Κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γύρο στοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σκητάλη σήμερα παίρνει ο τρίτος και σπουδαιότερος προημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Γαλλίας μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας. Η αναμέτρηση λαμβάνει χώρα στο Στάντε Μπορδό στις 10. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σετ αποδόσεων αλλά και οι βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Γερμανίας παίζεται στο 2-0-5, η ισοπαλία τιμάται στο 2-70 και η νίκη της Ιταλίας κοστολογείται στο 3-65. Το under βρίσκεται στο 1-40, ενώ το over στο 2-30. Ζευγάρι με μεγάλο και έντονο παρελθόν σε τελικές φάσεις Euro και Mundial αυτό της Ιταλίας με την Γερμανία. Η σκουάντρα Τζούρα παραμένει αίτη σε 8 συγκρούσεις τελικής φάσης απέναντι στα Πάντσερ, μετρώντας 4 νίκες και 4 ισοπαλίες. Η αρχή έγινε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1962, όπου η μεταξύ τους αναμέτρηση έληξε ισόπαλη χωρίς τέρματα. Ακολούθησε ο συγκλονιστικός ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1970, όπου οι Ιταλοί επικράτησαν 4-3 στην παράταση, ενώ στη συνέχεια είχαμε το 0-0 στην δεύτερη φάση του Μουντιάλ το 1978. 4 χρόνια αργότερα συναντήθηκαν εκ νέου για την ίδια διοργάνωση, τούτη τη φορά στον τελικό, με τα Πάντσερ να ετούνται 3-1 από την παρέα του Ταρντέλι. Ακολούθησαν 2 ισοπαλίες σε ομίλους Euro, το 1988 1-1 και το 1996 0-0, ενώ το 2006 η Ιταλία απέκλεισαν 2-0 στην παράταση στην οικοδέσποινα τότε Γερμανία στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και συνεχεία κατέκτησαν το τρόπαιο απέναντι στη Γαλλία. Τελευταία επίσημη σύγκρουσή τους, αυτή στα ημιτελικά του Euro 2012, με τη σκουάντρα Τζούρα να προκρίνεται πάλι στον τελικό με 2 τέρματα του Μάριο Μπαλοτέλη. Η Γερμανία αποτελεί την πιο ορθολογική ομάδα της διοργάνωσης. Έχει εξαιρετική κυκλοφορία μπάλας, δεν κάνει εύκολα το λάθος στα μετόπισθεν, ενώ διαθέτει ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Επίσης, έχει τρομερή μετάβαση στο transition παιχνίδι από την επίθεση στην άμυνα. Μοναδικό ψεγάδι για την ομάδα του Γιώακιμ Λεύ, η έλλειψη ενός αξιόπιστου επιθετικού, καθώς ο Βαρίς Γκόμες δεν είναι ο ιδανικότερος. Από την άλλη, η Ιταλία έχει εμφανιστεί κλασική Ιταλία έως τώρα, καθοδηγούμενη από έναν εξαιρετικό προπονητή όπως ο Αντώνιο Κόντε. Έχει δείξει ότι ξέρει πώς να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, ούσα συμπαγή στην άμυνα και αποτελεσματική στην επίθεση. Βέβαια, απόψε καλείται να ξεπεράσει τα σημαντικά κενά που δημιουργήθηκαν στη μεσαία γραμμή λόγω των τιμωρημένων. Μάτς που μοιάζει ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Περιμένουμε από τη Γερμανία να ελέγξει το ρυθμό και να κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της, ενώ η Ιταλία θα μείνεται στο δικό της μισό και θα ψάξει την κόντρα. Πιστεύουμε ότι δύσκολα θα ανοίξει ο ρυθμός. Δεν θα πάρθουν ιδιαίτερα ρίσκα και από τις δύο πλευρές, γι' αυτό επιλέγουμε την ισοπαλία στο ικανοποιητικό 2-70. Κινούμενοι στη λογική κλειστού παιχνιδιού, θα ποντάρουμε και στο να μην σημειωθεί παραπάνω από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, επιλογή που κοστολογείται στο 2-25. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς άνομαι το ραντεβού μας για αύριο με τον τελευταίο αγώνα της προημιτελικής φάσης του γύρω μεταξύ της οικοδέσποινας Γαλλίας και της ευχάριστης έκπληξης Ισλανδίας. Έως τότε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.